Ξέρω ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρχει στην ατζέντα ψηλά το θέμα της δημιουργίας νέων φόσδα. Αλλάζει λοιπόν ένας σχεδιασμός, μάλλον όχι αλλάζει, τροποποιούνται κάποια δεδομένα τα οποία γνωρίζαμε και υπάρχει πάρα πολύ υλικό για να συζητηθεί. Θέλω να σας πω ότι έτσι κι αλλιώς μέσα στο Σαββατοκύριακο που προηγήθηκε έδωσε στη δημοσιότητα ο βουλευτής Λευκάδας, ο κύριος Καβαδάς, το πλαίσιο ενημέρωσης και τις προτάσεις του στο νέο νομοσχέδιο για τα απορρίμματα της Λευκάδας, ενώ υπήρξε συνάντηση αργά το βράδυ με τον Υπουργό Περιβάλλοντος κύριο Χατζηδάκη και τον Γενικό Γραμματέα, όπου συζητήθηκαν τα θέματα αυτά τα οποία αναλύσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, μάλιστα το ρεπορτάζ θέλει να έχει προηγηθεί και συνεννόηση και συνεργασία με τον Δήμαρχο Λευκάδας, τον κύριο Καλό. Η βούληση και αυτό το οποίο θα διασφαλίζεται, μένει να το δούμε μέσα στο νομοσχέδιο, είναι δια νόμου η διαδημοτική συνεργασία. Δηλαδή, η συνεργασία η οποία ξεκίνησε η διαδικασία εδώ και πάρα πολλά χρόνια μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας με νέα πλέον δεδομένα, γιατί ενώ πλέον όλο αυτό το διάστημα βλέπαμε να γίνονται οι επαφές μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και του Δημάρχου Ακτίου Βόνιτσας, να έχει περάσει από 40 κύματα και να έχει δοκιμαστεί αυτή η σχέση για το αν, για παράδειγμα, θα δεχόντουσαν οι γείτονές μας τα απορρίμματά μας, πρέπει να σας πω ότι πλέον δεν θα αφορά, όταν ψηφιστεί το νέο νομοσχέδιο, την Δημοτική Αρχή, αλλά το νέο φορέα που θα δημιουργηθεί. Μάλιστα, γνωρίζω ότι συνεδρίασε ο Φόσδα, ο γειτονικός, και με 5-0 νομίζω δέχονται να πάρουν ένα μέρος των απορριμμάτων. Εύλογα ο προβληματισμός, και εκεί που η Δημοτική Αρχή στρέφει την πίεση, είναι να μπορέσουν να μεταφερθούν όσο το δυνατόν περισσότερα δεμάτια στον Όμορο Δήμο, για να μην βιώσουμε βεβαίως αυτό το που περάσαμε το προηγούμενο καλοκαίρι, να σκάνε τα δέματα και τα οργανικά τα οποία υπάρχουν μέσα σε αυτά τα δέματα να δημιουργούν αυτή την αποπνικτική ατμόσφαιρα. Διαφορετικά δεν θα υπήρχε θέμα. Και βεβαίως, όπως έχει υποθεί και το έχουμε κατανοήσει και εμείς, υπήρχε και μία λάθος εκτίμηση αναφορικά το χρονικό πλαίσιο που μπορεί να αντέχουν αυτά τα δεμάτια. Λοιπόν, εμείς θα προσπαθήσουμε το επόμενο διάστημα γενικότερα να ανοίξουμε λίγο τη συζήτηση διαχρονικά και θα βασιστούμε βεβαίως και στο ρεπορτάζ αλλά και σε μαρτυρίες αυτοδιοικητικών με εμπειρία, με προϋπηρεσία, όπως για παράδειγμα ο κ. Μελάς και άλλοι, για να μιλάμε για αυτό το θέμα, να ανοίξουμε αυτό το φάκελο των απορριμμάτων, διότι νομίζω ότι και με αφορμή πριν μερικά χρόνια μια συζήτηση του πρώην Δημάρχου Αμφιλοχίας, του κ. Κιμήση, ο οποίος είχε πει ότι πολλοί πολιτικοί έκαναν στην πλάτη της Λευκάδας πολιτική καριέρα, υπήρχε αυτό το πρόσημο της εκμετάλλευσης της πολιτικής το θέμα των απορριμμάτων. Πλέον η κυβέρνηση, υπό το πρόστιμο το οποίο ακολουθεί από την Ευρώπη, πρέπει να συμμορφωθεί και πρέπει λίγο να εξυγχρονιστεί όλη αυτή η διαδικασία. Δηλαδή, πλέον νομίζω ότι θα υπάρχουν αυτές οι ανώνυμες εταιρείες, όπου δεν θα χρειάζεται ίσως μελλοντικά κανένας βουλευτής ή κανένας δήμαρχος να πηγαίνει να διαπραγματεύεται με το Υπουργείο για το πού μπορεί να εναποθέσει ο κάθε δήμος τα απορρίμματά του ή να λύσει τα όποια διέξοδα έχουν δημιουργηθεί παρελθοντικά. Αυτό το οποίο περιμένουμε να δούμε με την ψήφιση του νομοσχεδίου και την τοποθέτηση του Υπουργού είναι η δέσμευση ότι δεν αλλάζει τίποτα στον σχεδιασμό και βεβαίως στον προβληματισμό που έχει εκφραστεί, για παράδειγμα, και μέσα από το ρεπορτάζ, τι θα γίνει το μεταβατικό στάδιο μέχρι τη δημιουργία του μικρού Φόσδα. Ακόμα θεωρητικά, ακόμα κι αν υπάρχουν νερά από οποιασδήποτε πλευρές, από τη στιγμή που θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο, υποθέτω ότι πλέον το όλο αυτό το θέμα φεύγει από τα χέρια δημοτικών αρχών, συγκεκριμένα από τα χέρια του κύριου Αποστολάκη, που είναι ο δήμαρχος Ακτίου Βόνιτσας, και μετά από 2 ή 3 μήνες, όταν θα πάρει σάρκα και οστά ο γειτονικός Φόσδα, θα είναι αλλωνών η απόφαση να διαχειριστούν τα απορρίμματα μιας συγκεκριμένης περιοχής. Διότι, να σας το πω πάρα πολύ απλά, όταν υπάρχει μια ανώνυμη εταιρεία όπου διαχειρίζεται αυτός ο Φόσδα πάρα πολλούς χιτή, τα μπερδεύω τώρα κι εγώ πώς είναι όλα αυτά, αντιλαμβάνεστε ότι από τη στιγμή που θα υπάρχει η δυνατότητα διαμερισμού ποσοτήτων
από συγκεκριμένες περιοχές θα μπορεί να είναι πιο ευέλικτη διαδικασία. Όλα αυτά μένει να τα δούμε το επόμενο διάστημα. Γνωρίζω βεβαίως ότι υπάρχει και το πολιτικό πρόσημο σε όλο αυτό τον προβληματισμό που το σήκωσε η παράταξη του κ. Δρακονταϊδή γενικότερα για όλο το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο το οποίο περνάει και την ιδιωτικοποίηση των απορριμμάτων. Από την άλλη όμως θα πρέπει να κληθούμε και να απαντήσουμε στο δημόσιο διάλογο και εγώ δεν θέλω να τοποθετηθώ ως δημοσιογράφος, απλά καταγράφω όλες τις απόψεις. Θα πρέπει να κληθούμε και να πείσουμε και τις τοπικές κοινωνίες που έχουν βιώσει παρελθοντικά όλη τη διαδικασία και πρέπει να θυμίσουμε λίγο πώς λειτουργούσαν τα απορρίμματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πού τα θάβαμε. Εμείς τώρα οι παλιότεροι θυμόμαστε τώρα τι γινότανε και τι πραγματικά έχει δημιουργηθεί. Και αν μέσα από το δημόσιο διάλογο καταλήξουμε αν τελικά αυτό το οποίο είπε και η κυρία Κράτσα, αν τελικά μπορούν οι Δήμοι να λύσουν μόνοι τους το πρόβλημα αυτό ή αν χρειάζεται για παράδειγμα αυτός διαβαθμιδική συνεργασία, αν το λέω καλά, με την περιφέρεια μέσα να έχει στα ΔΣ για παράδειγμα που θα δημιουργηθεί το 40%. Είναι μια συζήτηση που θα κάνουμε το επόμενο διάστημα με όλα τα πρόσημα βεβαίως και με όλες τις πολιτικές διαστάσεις. Εμείς είμαστε εδώ για να συζητάμε και να προβληματιζόμεθα, όμως περιμένουμε να δούμε τα δεδομένα. Το πάντως από το περιβάλλον του βουλευτή υπάρχει έτσι η ένδειξη ότι ο Υπουργός αυτά τα οποία υποσχέθηκε στη συζήτηση με τον κύριο Καβαδά θα τα κάνει πράξη. Θα τα κάνει πράξη και μάλιστα θέλω να σας πω ότι μιλώντας και με τον βουλευτή και με το περιβάλλον του στα πλαίσια του ρεπορτάζ, σε όλα όσα ακούστηκαν, για παράδειγμα ότι η κυβέρνηση άδειασε την πρωτοβουλία με την τροπολογία του κύριου Καβαδά, το περιβάλλον του και ο ίδιος δεν εστερνίζονται αυτή την άποψη, λέγοντας ότι αυτή η τροπολογία ήταν μια λύση για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε το μεταβατικό στάδιο, καθώς ο Δήμος θα δημοπρατήσει, θα τρέξει ο διαγωνισμός, θα πάρει σάρκα και οστά το εργοστάσιο. Βεβαίως, από την πλευρά του βουλευτή επισημαίνεται ότι ήταν καταλυτική αυτή η πρωτοβουλία του με την στήριξη του κύριου του Υφυπουργού Εσωτερικών να δοθεί αυτή η λύση. Διαφορετικά, εκτιμώ και νομίζω ότι και μεγάλη μερίδα κόσμου μας ακούει, δεν νομίζω αν δεν δημιουργόταν ο μικρός Φόσδα, όπου θα έδινε και για 2 χρόνια την προεδρία στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας, να μπορεί να μην είναι πρωταγωνιστής των εξελίξεων, ότι θα δεχόταν ίσως η άλλη πλευρά να πάρει ένα μέρος των απορριμμάτων της Λευκάδας, καθώς στο παρελθόν γνωρίζουμε και έχει υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι έχει υπάρξει πολύ παρασκήνιο και υπάρχει για παράδειγμα πολλές ενδιαφέρουσες ιστορίες να διηγηθεί ο ιστορικός του μέλλοντος. Βάζω άνω τελεία γιατί δεν έχω χρόνο. Θέλω να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα γιατί όπως είπαμε είναι πάρα πολύ χρήσιμο.